Η έξοδο σε καμία περίπτωση. Γνωρίζετε ότι οι διαπραγματεύσεις, το γνωρίζαμε άλλωστε όλοι μας, ότι οι διαπραγματεύσεις είναι δύσκολες. Και πώς να μην είναι δύσκολες όταν οι απαιτήσεις των θεσμών και των πιστωτών της Ελλάδας είναι σκληρές και όταν η ελληνική κυβέρνηση έχει εκλεγεί με μια σαφέστατη λαϊκή εντολή. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θέλουμε να μιλάμε για διέξοδο. Θα συνεχιστούν οι προσπάθειες έτσι ώστε να βρεθεί μια αμοιβαία επωφελή λύση. Επομένως, περιμένουμε και αναμένουμε τα επόμενα βήματα τα οποία θα γίνουν. Καλογεροπούλου από τα Παραπολιτικά. Κύριε εκπρόσωπε, έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι το ρήγμα, δηλαδή η εμπλοκή που υπάρχει, υπάρχει εξαιτίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μου πείτε, εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν έχουν αποδεχθεί τις ελληνικές θέσεις και εάν η κυβέρνηση έχει πλάν B για την αντιμετωπίση αυτή την κατάσταση. Θα σας απαντήσω στο πρώτο ερώτημα. Δεν θέλω να μιλήσω για τις θέσεις του κάθε θεσμού διαφορετικά. Μπορώ όμως να αναφερθώ σε συγκεκριμένες δηλώσεις που έχουν γίνει από αξιωματούχους, από στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Για παράδειγμα, είδατε και εσείς, είδαμε και εμείς, μία ανάρτηση που έγινε στο blog του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από τον επικεφαλής οικονομολόγο, τον Ολιβιέρ Μπλανσάρ, όπου αυτό που λέει σε αυτή την ανάρτηση είναι ότι πρέπει να συζητηθεί για την Ελλάδα η διευθέτηση, η αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους και από την άλλη πρέπει να υιοθετηθούν από την Ελλάδα διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Από την άλλη όμως βλέπουμε από την πλευρά των Ευρωπαίων εταίρων μας αλλά και των θεσμών οι οποίοι εδράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αποκλείουν την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους και από την άλλη μιλάνε για όχι τόσο σκληρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όσο αυτές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και εδώ πέρα τίθεται το βασικό ζήτημα, αν θέλετε την άποψή μου, κυρία Καλογεροπούλου. Για να υπάρχει ένα συγκερασμός αυτών των απόψεων, καταλήγουν στον κοινό τόπο που είναι όχι αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους και σκληρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και λιτότητα για την Ελλάδα. Φτάνουμε δηλαδή στην ουσία. Συντεριάζουν τα δύο αρνητικά σενάρια για την Ελλάδα με αποτέλεσμα η πρόταση προς την ελληνική κυβέρνηση να μην έχει ούτε το ένα θετικό στοιχείο ούτε το άλλο θετικό στοιχείο. Και αυτό θα μου επιτρέψετε όταν ακούμε από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, όταν ακούμε από τους θεσμούς που εδράζονται στην Ευρώπη ότι θέλουν την παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και πρέπει να είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα στη συμφωνία, τίθεται το ερώτημα εάν θέλουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε όλες του τις θέσεις. Δηλαδή και με το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους και πώς απαντούν σε αυτό το ζήτημα οι θεσμοί και οι εταίροι μας στην Ευρώπη. Η ελληνική κυβέρνηση, αυτή είναι μια ερώτηση η οποία έχει γίνει αρκετές φορές και προεκλογικά και μετεκλογικά και από το briefing. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ως βασικό πλάνο και ως μόνο πλάνο αυτή τη στιγμή το να υπάρξει μία συμφωνία. Κατσίγιαννης Γιώργος από Αθήνα 984. Κύριε εκπρόσωπε, το Σάββατο ενημερωθήκαμε ότι ο Πρωθυπουργός είπε στους ενούς τους συνεργάτες ξεχάστε τις πρόωρες εκλογές, ξεχάστε και το δημοψήφισμα, θα σηκώσουμε το βάρος μιας δύσκολης συμφωνίας. Εγώ ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ρωτήσω αν ο κύριος Τσίπρας έχει δεχτεί εισηγήσεις για προώρες εκλογές ή για δημοψήφισμα και αν αυτή τη στιγμή, επειδή γίνονται αλλεπάλληλες σκέψεις και με τη συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Βούτση, υπάρχει στο σχεδιασμό της κυβέρνησης, σε περίπτωση νέου αδιεξόδου, η προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγορία. Μπορείτε να μας απαντήσετε τι ακριβώς θα συμβεί. Βεβαίως και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Ό,τι έχει πει ο Πρωθυπουργός ισχύει. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα στη Βουλή, στην τελευταία του εμφάνιση στη Βουλή, πριν από δύο εβδομάδες περίπου, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση έχει εντολή να κυβερνήσει για μία τετραετία. Έχει νοπή λαϊκή εντολή. Στο πλαίσιο αυτής της νοπής λαϊκής εντολής κινούμαστε, η οποία αυτή λαϊκή εντολή, αυτό που μας υπαγορεύει, είναι να διαπραγματευτούμε σκληρά για αυτή τη συμφωνία, να μην αποδεχτούμε νέα μέτρα λιτότητας,
όχι από κάποιο πείσμα, αλλά επειδή ακριβώς αυτά ακριβώς τα μέτρα λιτότητας είναι που δημιουργούν αυτόν τον αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο της ύφεσης και του μεγαλύτερου δημόσιου χρέους. Επομένως, από αυτή τη λαϊκή εντολή, την οποία πήραμε στις 25 Γενάρη, καλυπτόμαστε απολύτως. Επομένως, σενάρια για δημοψήφισμα ή εκλογές δεν είναι στο τραπέζι, χωρίς προφανώς σε καμία περίπτωση να φοβόμαστε την λαϊκή εντολή. Ήθελα να σας ρωτήσω, Τσακίρης από τον Αντένα, ήθελα να σας ρωτήσω αν σκοπεύετε να ζητήσετε εκ νέου παρέμβαση από την Άγγελα Μέρκελ, ίσως και κάποια έκτακτη σύνοδο κορυφής, προκειμένου να βρεθεί πολιτική λύση, αυτή που αναζητάτε δηλαδή. Δεν υπάρχει, κύριε Τσακίρη, αυτή τη στιγμή στα πλάνα της ελληνικής κυβέρνησης κάποια πρόταση σχετικά με έκτακτη σύνοδο κορυφής. Ο Πρωθυπουργός, όπως και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ήταν σε ανοιχτή επικοινωνία με ηγέτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ηγέτες θεσμών. Νομίζω ότι το ίδιο μπορεί να συνεχιστεί και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Παρακαλώ. Αργυρός από Επένδυση. Θέλω να ρωτήσω λίγο να μας διαφωτίσετε σε σχέση με το χθεσινό, με τη χθεσινή συνάντηση. Είδαμε τρεις κορυφαίους υπουργούς, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και άλλους δύο υπουργούς, να συναντώνται ουσιαστικά με κάποιους υπαλλήλους. Το ξέρατε αυτό ή πήγατε εκεί για άλλο ραντεβού και σε άλλο ραντεβού βρεθήκατε? Γιατί ξέρω ότι ήταν κάτι που βασικά πάντα το επικρίνατε, οι υπουργοί να συναντώνται με υπαλλήλους και μάλιστα σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή της διαπραγμάτευσης. Και σε συνέχεια αυτό που λέτε για τη συνάντηση που έγινε με τους τεχνοκράτες των θεσμών, δεν ήταν όλοι τεχνοκράτες, αλλά ας πούμε ότι ήταν για να απαντήσω, αυτό που τους ξεκαθαρίσαμε από τη δική μας την πλευρά τουλάχιστον και αυτό που τέθηκε και από τη δική τους την πλευρά είναι ότι πρώτα απ' όλα αυτό που μας είπαν είναι ότι δεν έχουμε εξουσιοδότηση, δεν έχουμε και την αρμοδιότητα να συζητήσουμε πάνω στις προτάσεις σας και να διαπραγματευτούμε. Εμείς ερχόμαστε με αυτές τις προτάσεις, αυτούς τους στόχους, ποια είναι τα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό που απάντησαν οι υπουργοί, όπως με ρωτήσατε, είναι ότι εμείς ήρθαμε εδώ πέρα για να διαπραγματευτούμε, γιατί με τους θεσμούς θέλουμε να διαπραγματευτούμε και με τους θεσμούς θέλουμε να διαπραγματευτούμε. Επομένως, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή η εξουσιοδότηση, είναι δύσκολο να προχωρήσουμε στη διαπραγμάτευση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, επειδή υπάρχει και η καθημερινότητα, η οποία γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη. Έχετε εικόνα στο Μέγαρο Μαξίμου για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία λόγω της υποχρηματοδότησης και ιδιαίτερα στις μονάδες, στις ογκολογικές, στις ΜΕΘ και στις μονάδες νευροπαθών? Έχουμε απόλυτη εικόνα. Γνωρίζουμε αυτά τα προβλήματα. Γνωρίζαμε αυτά τα προβλήματα και τον καιρό πριν αναλάβουμε την κυβέρνηση. Είναι προβλήματα τα οποία όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία ήμασταν στην αντιπολίτευση, ασκούσαμε σκληρή κριτική στους προϋπολογισμούς, οι οποίοι είχαν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτές τις εικόνες στα νοσοκομεία. Και είναι προβλήματα τα οποία τα έχουμε παραλάβει από την προηγούμενη κυβέρνηση και έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τα δύσκολα προβλήματα μέσα στα νοσοκομεία, αλλά ταυτόχρονα και περιορισμένους προϋπολογισμούς. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες πάντως η ελληνική κυβέρνηση και ο Υπουργός Υγείας κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, έτσι ώστε να καλυφθούν και οι εφημερίες, για παράδειγμα μπορώ να σας πω, εφημερίες οι οποίες δεν είχαν δοθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και χρωστούνταν αυτές οι εφημερίες στους γιατρούς από το 2012. Και μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε ο ελληνικός λαός να έχει αξιοπρεπή υγεία. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, γνωρίζουμε τις δυσκολίες, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας σε αυτό το μείζον ζήτημα. Πάμε και λίγο προς τα πίσω για να μην... Παρακαλώ. Από πίσω σας είπα, αλλά... Ναι, την κύριε. Μαρία Λούκα, από το κόκκινο. Κύριε Σαγκελαρίδη, από μπροστά σας είπα, αλλά δεν πειράζει. Εσείς. Και μετά με αυτή τη σειρά, τέλος πάντων, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Ναι, ναι. Με διαφάνεια. Αν κάνω λάθος, έχω την αίσθηση ότι ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Παπάς, είπε ότι προτείνατε ότι
προτείνατε κάποια ισοπίδωμα μέτρα τα οποία δεν βρέθηκαν στη θεσμή και ήθελα να μου πείτε ποια είναι αυτά τα ισοπίδωμα και ποιος δεν τα βρέθηκε. Η ελληνική κυβέρνηση προσήλθε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με μια πρόταση η οποία κάλυπτε για το 2015 και το 2016 το δημοσιονομικό κενό. Συγκεκριμένα για το 2016, όπου εκεί ήταν και το μείζον ζήτημα διαφωνίας με τους θεσμούς, προτείναμε μια πρόταση με μέτρα βέβαιης απόδοσης ύψους 1,9% του ΑΕΠ και τα υπόλοιπα μέτρα μέχρι το 2,5% του ΑΕΠ, όπου όσο είναι το δημοσιονομικό κενό σύμφωνα με τους θεσμούς, παρόλο που δεν συμμεριζόμαστε την ίδια άποψη, καλύπτονταν, υπερκαλύπτονταν από μέτρα τα οποία θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε διηγητικά. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Για παράδειγμα, η ρύθμιση των 100 δόσεων, που είναι μια ρύθμιση η οποία μέχρι σήμερα έχει αποφέρει στο ελληνικό δημόσιο περίπου 500 εκατομμύρια και είναι ο προϋπολογισμός για το 2015 ότι θα φτάσει τα 700 εκατομμύρια, ήταν ένα μέτρο το οποίο δεν έγινε αποδεκτό από τους θεσμούς για το 2016. Ένα μέτρο το οποίο έχει αποδώσει ήδη 500 εκατομμύρια το 2015 και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην αποδώσει έστω και ένα ευρώ το 2016. Αντίστοιχα, κάναμε προτάσεις μιλώντας στο 0,6% του ΑΕΠ, δηλαδή τα μέτρα τα οποία δεν θεωρούνται από τους δανειστές βέβαιης απόδοσης, σε σχέση με το λαθρεμπόριο, σε σχέση με τη φοροδιαφυγή, σε σχέση με τον περιορισμό σπατάλη, σε σχέση με την ενοποίηση ταμείων, μέτρα τα οποία κατά την άποψή μας υπερακοντίζουν το 0,6% το οποίο απαιτούνταν για να κλείσει το δημοσιονομικό κενό. Και επαναλαμβάνω, χωρίς να αποδεχόμαστε αυτό το δημοσιονομικό κενό για το 2015. Μπορώ να σας πω εγώ αυτό το πράγμα, να δείξω με το δάχτυλο ποιος ήταν ο θεσμός που δεν το δέχτηκε. Δεν έγινε αποδεκτό από τους θεσμούς. Αυτό από εκεί και πέρα είναι θέση των θεσμών να πει ο κάθε θεσμός την άποψή του. Παρακαλώ. Στρατάκης από Φλάσσι και news.gr. Ανάμεσα στα ισοδύναμα υπήρχε και η δαπάνη, η εξοικονόμηση 400 εκατομμυρίων από τις αμυντικές προμήθειες, αμυντικές δαπάνες, και αν συγκεκριμένα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αρνήθηκε αυτή την περικοπή. Και δεύτερο, υπό αυτές τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, ο κύριος Τσίπρας θα μεταβεί στην Αγία Πετρούπολη? Θα μεταβεί στην Αγία Πετρούπολη, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Υπήρχε πρόταση μέσα στον περιορισμό των δαπανών, όπως με ρωτάτε, και για μείωση αμυντικών δαπανών. Όχι, αν δεν κάνω λάθος, όχι στο ποσό που είπατε, αλλά υπήρχε μείωση, πρόταση για μείωση των αμυντικών δαπανών. Και μου δίνεται ευκαιρία με αυτή την ερώτηση να σας πω και κάτι άλλο. Ακούσαμε πολλές φορές, ακούσατε και εσείς οι δημοσιογράφοι και εμείς η ελληνική κυβέρνηση, ότι αν δεν συμφωνούμε με μια σειρά από περικοπές, να καταθέσουμε τα δικά μας ισοδύναμα. Να βρούμε δηλαδή τρόπους να υπερκαλύψουμε την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας στο ρεύμα, τη μείωση των συντάξεων. Όταν φέραμε αυτά τα ισοδύναμα από τη δική μας την πλευρά, και όπως απάντησα και πριν στη συνάδελφό σας, ισοδύναμα τα οποία έχουν απόδοση, πιστοποιημένα έχουν απόδοση, ακούσαμε ότι πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε μέσα στις προτάσεις μας μείωση 1% στο ΦΠΑ και μείωση 1% του ΑΕΠ. Αύξηση, μάλλον, με συγχωρείτε. Αύξηση των εσόδων μέσα από 1% του ΑΕΠ από τον φόρο προστιθέμενης αξίας και μείωση της δαπάνης για τις συντάξεις μέχρι το 2016, αντίστοιχο ποσό 1% του ΑΕΠ ή 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς εξηγείτε όμως, συγγνώμη, πώς εξηγείτε αυτή τη συμπεριφορά? Δεν είναι στο χέρι μου να την εξηγήσω αυτή τη στιγμή. Έχω δώσει το λόγο στον συνάδελφο. Κύριε Εκπρόσωπε, να επιμείνω λίγο με τα ισοδύναμα. Μπορείτε να μας απαριθμίσετε μερικά μέτρα βέβαιης απόδοσης για να ξέρουμε γιατί ζητάμε, γιατί ξέρουμε τι ζητήσαν οι δανειστές. Μας είπατε μερικά μέτρα από τα υπόλοιπα τα διοικητικά, δεν μας είπατε για τα μέτρα βέβαιης απόδοσης. Τα μέτρα θα ήθελα. Ναι. Και το δεύτερο, επ' αυτού πάλι, επειδή η κουβέντα, ξέρετε, με τα ισοδύναμα. Mm-hmm. Δεν είναι μία κουβέντα την οποία ανακαλύψαμε τώρα. Είναι μία κουβέντα ετών. Δηλαδή και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, οι δανειστές ζητούσαν ισοδύναμα για να καταλήξουν πάντα στο ίδιο αποτέλεσμα, εκεί που θέλαν αυτοί. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής.